Είναι 30 χρόνια κατάλληλο. 30 χρόνια κατάλληλο. Αυτό λοιπόν δεν το περιορίζει στη διετία, ούτε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Για να είμαστε ειλικρινείς. 30 χρόνια είναι ακατάλληλο το κτίριο. Δεν έγινε χτες ακατάλληλο. Δεν ήταν κατάλληλο πριν από 30 χρόνια. Άρα δεν είναι θέμα των τωρινών ή των τελευταίες πενταετίες ή εξαετίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θα πάνε εν το σύνολο τους, λέτε, οι εργαζόμενοι στο ΠΙΚ Παβούλας. Μέχρι βρείτε τη λύση αυτή που θέλετε. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε, ο τρόμος στην Ελλάδα, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις ευαίσθητες, είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Η δυναμικότητα και η πρόβλεψη η αρχική ήταν για αυτό το κέντρο 60. Και φιλοξενούνται μόνο 47. Αναρωτιέστε με τόσες εκκρεμείς αιτήσεις, αυτή γιατί δεν συμπληρώθηκε ο αριθμός των 60. Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρχε το απαιτούμενο προσωπικό. Λέτε ότι θα πάρετε τον κύριο Όγκο στο ΠΙΚΠΑ και θα πάτε σε άλλες δύο δομές. Για να δούμε τώρα, γιατί και οι προσανατολισμοί, το πού πάει ποιος πού, έχουν κάποια κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια από ποιες προϋποθέσεις γίνανε, με ποιους μιλήσατε. Ποιοι να πάνε πού και κάτω από ποιες συνθήκες. Η μονιμότητα του προσωπικού είναι απαραίτητο πράγμα. Οι περισσότεροι όμως δεν είναι μόνιμοι και το ξέρετε. Επομένως, όταν λέω δεν είναι μόνιμοι, δεν είναι μόνιμοι, δεν αναπτύσσουν ούτε εμπειρία, ούτε εργασιακές σχέσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Από το δούμε από πλευράς εργαζομένων είναι ένα χι πρόβλημα και να το δούμε από πλευράς αντιμετώπισης αυτών των συνανθρώπων μας είναι ένα άλλο πρόβλημα. Λείπει προσωπικό. Στην απάντησή σας μου έχετε πει ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για 341 θέσεις. Μόνοι σας λέτε ότι είναι στα γόνατα στον ωκεανό. Και ας προσθέθηκαν άλλες 52. Επομένως, και τα 2 εκατομμύρια, όπου είναι περίπου η ίδια αποσύμπτωση με τη ρήτρα, ευτελίζουν το αντικείμενο. Ξέρετε τι εννοώ, εγώ δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή. Αν θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, Έλληνας φορολογούμενος είναι και ο Πάσχων. Έχει πληρώσει προφανώς όλη του τη ζωή. Και τα ένσημά του και τα χίλια δυο του. Και μπορεί να βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, δεν θέλω τώρα να πω τι κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο. Τα μαλλιά της κεφαλής του κοστίζει το ενδεχόμενο. Και από εκεί και στην αρχή τις προσευχές των θείων, να μην τουλάχει κάτι, γιατί ό,τι και να έχει πληρώσει, δεν πρόκειται να βρεθεί σε μία δομή. Αν έχει οικογένεια. Μία ζωή μετακυλείεται στην οικογένεια. Και ποια οικογένεια, η οικογένεια που μπορεί. Μπορούν όλες οι οικογένειες να έχουν χρονίως πάσχοντα και να μπορούν να τον αφήνουν εξόργο μόνο του. Λέτε ενάντια στα ιδρύματα. Εντάξει, ενάντια στα ιδρύματα. Και εκεί θα λείπει προσωπικό. Το πρώτο πράγμα που λείπει είναι κονδύλια. Το δεύτερο είναι προσωπικό. Και το τρίτο είναι επιστημονικές και ουσιαστικές μελέτες. Τις έχουμε καταθέσει άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Και θα σας παρακαλούσα στην απάντησή σας. Έχετε και μια απειλητική χρειά. Όποιος παρεμποδίσει. Όχι. Έχετε μια απειλητική χρειά. Θα σας παρακαλούσα έτσι, επειδή σας είδα καλοπροαίρετη το λέω. Έχετε μια απειλητική χρειά. Όποιος παρεμποδίσει. Μην πάμε στο όποιος παρεμποδίσει. Υπάρχουν πράγματα που οφείλουν να παρεμποδίζονται για να σας λύνουν τα χέρια να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις. Δείτε το, είναι στη δεύτερη σελίδα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω και ξέρω ότι δεν το γράψετε με το χέρι σας. Αλλά όποιος παρεμποδίσει, να παρεμποδίσει τι. Νομίζω ότι έχουν δύναμη. Ξέρετε πόσες φορές ψάξαμε να βρούμε πολλές φορές συγγενείς αυτών των ανθρώπων και δεν υπάρχουν. Είναι πεταμένοι σε μια γωνιά. Και να αναγνωρίσουμε κι εσείς κι εγώ εδώ τώρα το φιλότιμο των εργαζομένων που κράτησαν μία δομή που δεν πρέπει να υπάρχει, που είναι ακατάλληλη, χωρίς τα μέσα, χωρίς τα λεφτά και δεν τους πέθαναν οι άνθρωποι, να σας το πω έτσι, στα χέρια. Ούτε δυστύχησαν. Χάρη σε αυτό το φιλότιμο σταθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι δώσαν ό,τι μπορούσαν και δεν μπορούσαν. Πάνε να μαγειρέψεις σε μέρος που δεν έχει τα κατάλληλα μέσα. Να περιποιηθείς και να έχεις καθαρούς ανθρώπους που δεν έχει ούτε καμπινέδες και να τα βγάζεις πέρα και να είσαι και με πολλαπλές εργασιακές σχέσεις και να είσαι και προσωρινός και να το καταφέρνεις και να το κρατάς στα πόδια του. Επομένως, δεν είναι ποιος θα παρεμποδίσει, είναι για το λόγο για τον οποίο θα παρεμποδίσει. Ενδεχομένως, μια βίαιη μετακίνηση, μια απόσπαση η οποία θα είναι επιβαρυντική για τον ασθενή ή για τον εργαζόμενο.